Πανοσιολογιότατοι αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών, αγαπητοί αδελφοί, η χάρις του Θεού ημάς όδε συνήγαγεν, επί τη ετησία εορτή και πανηγύρι πάντων των οσίων και θεοφόρων πατέρων, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν το αγιονίμο όρι τούτο. Και ειδού εγώ ελάχιστος με θυμών, λαμβάνοντας πρωτίστως την κανονική άδεια και ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, τον οποίον από αυτή τη θέση θα ήθελα όλος ιδιαιτέρως και βαθυσεβάστος να ευχαριστήσω, άδεια η οποία εδόθη κατόπιν προτάσεως του γέροντος της Καλύβης Ταύτης, του αγαπητού μου πατρός Αθανασίου, προς τον καθηγούμενο της Κυριάρχου Ιεράς Μονής της Μεγής της Λαύρας, Αρχιμανδρίτη Πρόδρομο, τους οποίους αμφωτέρους και εκείνους ιδιαιτέρως ευχαριστώ. Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Και όπως οι πατέρες των ουρανών σύναξη τελούν επί τη εορτή ταύτη, έτσι και εμείς στο επίγειο θυσιαστήριο, στο αγιώνυμο όρο, στον φυσικό τους χώρο, εδώ που εκείνοι επέρασαν, αγίασαν, μετάλλαξαν τον τόπο της ερήμου, το άγωνο να γεώργησαν, σήμερα ζούμε εμείς και εσείς διάδοχοι αυτών, ούτως ώστε να τους ομοιάσουμε στην αρετή, να τους ομοιάσουμε στην αγιότητα και να αντιληφθούμε ποιο τελικά είναι το νόημα της ζωής. Και μάλιστα μέσα σε ένα κόσμο με πολλή βοή, με πολλή φασαρία, έρχονται εκείνοι να μας ομιλήσουν και να μας διδάξουν. Όχι με λόγια, αλλά με την ζωή και την αγιότητα του βίου. Γιατί αυτό είναι ίσως το κυριότερο και σπουδαιότερο κήρυγμα. Διαβάζουμε στα παλέσματα των οσίων πατέρων του αγιονίμου όρους ότι γέροντας της με τον υποτακτικό του έφυγε να πάει στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του και να μπορέσει να αποκτήσει τα προστοζήν, λέγοντας αυτές πέρα στον υποτακτικό ότι θα πάμε να κηρύξουμε στον κόσμο. Και βέβαια περιήλθαν ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν ίνιξαν το στόμα τους, αλλά όμως ομίλησε η βιωτή και μοσχοβόλησε η αγιότητα. Και όταν ο νέος και άπειρος υποτακτικός διερωτήθη γιατί δεν ομιλήσαμε, ο γέροντας τον επανέφερε στην όντως τάξη και στο όντως αληθινό κήρυγμα. Όπως ξέρετε και ακούσατε, προέρχομαι από την Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, μια Μητρόπολη της Θράκης μας, και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες για εκείνον τον τόπο, για το δικό μας νομό, πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται. Αλλά όμως, λέει ο λαός πατέρες και αδελφοί, ότι όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι. Γιατί αυτά που λέγονται είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που μας κληροδότησαν εκεί οι πατέρες μας. Ξέρετε ότι πριν το Άγιον Όρος προϋπήρχε το Παπίκιον Όρος που είναι στα όρια της Μητροπόλεως μας τον 10ο αιώνα. Από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 14ο που άρχισε να παρικμάζει, γιατί οι πόλεμοι μεταξύ και οι διαμάχες των Βουλγάρων, των Βυζαντινών, των Σέρβων δεν άφηναν σε ησυχία την περιοχή, ενδοχώρα θα λέγαμε του Βυζαντίου,
με αποτέλεσμα δεν είναι η ζωή ήσυχη. Μεγάλοι πατέρες, μεγάλες μορφές Αγίων Πατέρων πέρασαν από εκεί, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ήρθε μετά στο Άγιον Όρος, ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, ο Άγιος Θεοφάνης Περιθεωρίου και προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου. Αλλά και ένας εκ των προκατόχων μου αρχιερέων μας συνδέει την Μητρόπολη με το Άγιον Όρος με στενούς και ιδιαίτερους δεσμούς. Ο Κωνσταντίος, ο Εθνεγέρτης, ο οποίος στην Επανάσταση εγκαταλείπει την Μητρόπολη, φεύγει από τη Μητρόπολη και αφού πηγαίνει στην επαρχία του που ήταν η Θάσος και η Σαμοθράκη, ήταν νησιά της Μητροπόλεως Μαρονίας, ξεσηκώνει τον κόσμο και από εκεί έρχεται στο Άγιον Όρος. Κηρύσσει την Επανάσταση με τον Εμμανουήλ Παπά και βγαίνει στην διπλανή Ρεντίνα για να πολεμήσει στη μάχη της Ρεντίνας. Λαβώνεται. Ο Λομπούτ Πασάς τον φοβάται γιατί είναι δυναμικός. Λαβώνεται, επιστρέφει στο Άγιον Όρος και εδώ αφήνει την τελευταία του πνοή. Έρχεται ο Λομπούτ Πασάς στο Άγιον Όρος και για να πιστοποιήσει τον θάνατό του. Λέει τους πατέρες, ανοίξτε τον τάφο. Όταν το βλέπει νεκρό, τότε τους δίνει εντολή. Χτυπήστε τις καμπάνες, γιατί θα κερδίσουμε τη μάχη όπως και έγινε. Έτσι λοιπόν αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα του Κωνσταντίου, αλλά και οι προσωπικότητες των πατέρων του Παπικού Όρους, που θα λέγαμε ότι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν μαζί με τους πατέρες του Αγιονίμου Όρους, σήμερα μας συνδέουν και συνδέουν έτι περισσότερο τη Μητρόπολη, την οποία με την χάρη και την ανοχή του Θεού διακονώ με το Αγιώνυμο Όρος. Σήμερα πραγματικά σε αυτόν τον υγειασμένο τόπο, όπου ένας εκ των Αγίων του Αγίου Όρους, ο πατήρ Δανίλ, δημιούργησε με τους πρώτους αδελφούς του και τα πνευματικά του παιδιά, αυτόν τον τόπο τον υγείασε, μαζί με τον γείτονά του, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουναγιώτη, και λίγο παραπέρα με τον τελευταία ανακηρυχθέντα επισήμως Άγιον, τον Γερογεράσιμο. Σήμερα όλοι είναι κοντά μας, αλλά αυτοί περισσότερο, γιατί είναι ο τόπος τους, είναι ο χώρος τους, είναι ο τόπος όπου τα παλέσματα και οι αγωνίες τους καρποφόρησαν και σήμερα έρχονται να μας στηρίξουν, αλλά και να χαρούν με την χαρά και την πρόοδο και των Κατουνακίων και αυτής της περιοχής, αλλά γενικότερα του Αγιονίμου Όρους. Ξέρω ότι ενδεχομένως είπα πολλά και ζητώ την κατανόησή σας αν σας κούρασα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί σήμερα ζήσαμε ακόμη μία φορά παράδεισο. Σκεφτόμουν κάπως έτσι θα είναι ο παράδεισος, από κάθε άποψη. Ευταξία, αγάπη με θυμών, ψάλματα από τους καλύτερους ψάλτες, αλλά και απλότητα και αγάπη μεταξύ όλων, κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον Γέροντα Θανάσιο. Είπα εχθές την υποδοχή και ας μου επιτρέψει να το ξαναπώ και σήμερα. Εκείνος προέρχεται, είναι γόνος, η ιδιαίτερα πατρίδα του είναι η Σάλπη, ένα χωριό της Μητροπόλεως μας και της Ροδόπης. Ο πατήρ Αθανάσιος εκεί είναι σέμνομα. Όλοι τον αγαπούν και τον σέβονται, αλλά και εγώ στο Άγιον Όρος τον εκλαμβάνω ως μια έμψυχη λαμπάδα αναμένη και καιωμένη στην Κυρία Θεοτόκο και στους αγιορείτες πατέρες. Τον ευχαριστώ γιατί μου έκανε την τιμή να είμαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ τον καθηγούμενο της Μονής Μεγής της Λαύρας και βέβαια επαναλαμβάνω και τον Παναγιώτο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς τους πατέρες, τους συλλειτουργούς,
κληρικούς και μοναχούς, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνήργησαν και κοπίασαν, πολύ και κοπιάκαση, και εμείς των δικό σας κόπων εισελιλήθαμεν, μοναχοί και κληρικοί και λαϊκοί, είτε στη διακονία, είτε στο μαγειρίο, είτε στο ψαλτήρι, είτε στην τράπεζα, είτε οπουδήποτε. Στους, σε εσάς που φαίνεστε και σε αυτούς που δεν φαίνονται, γιατί πάντοτε οι αφανείς είναι περισσότεροι. Οι Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι αφανείς είναι περισσότεροι. Οι Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.